Η κατάσταση στη Λαϊκή δεν έχει πολύ κόσμο. Ο κόσμος είναι κουμπωμένος. Τα πράγματα έχουν ακριβήνει. Το κόστος καλλιέργειας έχει ανέβει και σίγουρα ο κόσμος είναι κουμπωμένος. Δεν υπάρχουν χρήματα. Για εσάς παραγωγούς τώρα αυτή η ακρίβεια? Για εμάς είναι δύσκολη. Δύσκολη περίοδο. Δύσκολη περίοδο γιατί οι καταναλώσεις μειώνονται. Δεν είναι οι καταναλώσεις που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο και τον πιο προηγούμενο χρόνο. Κάθε χρόνο που περνάει υπάρχουν πωλήσεις λιγότερες. Το καλό είναι όμως στη Λαϊκή ότι υπάρχουν φρέσκα προϊόντα από τους παραγωγούς, ελεγμένα, πιστοποιημένα, και οι Λαϊκές θα πρέπει να παραμείνουν, να μην τις κλείσουμε τις Λαϊκές, γιατί κάτι ακούγονται, κάτι σχέδια κυβερνητικά που βαδίζουν τις Λαϊκές προς κλείσιμο. Αυτό θα είναι η καταστροφή του κόσμου. Όσον αφορά εσάς παραγωγούς, τους αγρότες, τώρα με την αύξηση των εφοδίων, των καυσίμων, του ρεύματος, είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα? Τώρα θέσατε ένα ερώτημα πολύ σοβαρό. Εάν πρέπει να καλλιεργούμε ή να μην καλλιεργούμε. Λόγω το κοστολόγιο, είτε λέγεται λίπασμα, είτε λέγεται σπόρος, είτε λέγεται φάρμακο, είτε λέγεται αγροτικό ρεύμα, που μας έχουν τρελάνει με αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να έρχεται το ρεύμα εις διπλούν, θα φοβόμαστε να πατήσουμε και το κουμπί στο μοτέρ, αλλά θα φοβόμαστε και τη λάμπα στο σπίτι στο τέλος. Θα βάλουμε λιχνάρι. Ας το καταλάβουν οι κυβερνούντες αυτό. Έχω κάνει και μια πρόταση πιο παλιά. Να βγουν οι γεωπόνοι, να φτιάξουν σποροπαραγωγικά κέντρα, ώστε οι σπόροι να έρχονται πιο φτηνοί σε εμάς και να λειτουργήσουν τα εργοστάσια, τα ελληνικά με τα λιπάσματα και γενικώς όλα τα αγροτικά εφόδια. Διαφορετικά, κλάψε χαράλαμπε, κλάψε. Πώς είναι τα πράγματα, πώς βλέπετε την ακρίβεια? Προφανώς. Και αυτό είναι και η αιτία πολέμου και γενικότερα και η πανδημία και όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να τα πράγματα να έχουν ανέβει αρκετά. Βεβαίως, δεν έχουν ακριβήνει. Μπορούμε να τα βγάλουμε και όταν, ειδικά οι συνταξιούχοι, με τίποτα. Έχουν ακριβήνει. Το κουνουπίδι αυτά τα πράγματα, αγγούρια, η ντομάτα είναι κάπως φθηνότερη. Αν έχουν ακριβήνει, όταν έχει ντομάτα αυτή την εποχή, και είχαμε ένα 80. 20 λεπτά, μα. Ποια 20 λεπτά, για πάμε να μου τη δείξεις. Πάμε. Αυτή που είναι για πέταμα. Εδώ είμαστε παράδεισος. Παράδεισος, φιλέ. Αν αντέχουμε ανάλογα με το πορτοφόλι. Αν αντέχει. Όσο μπορούμε, με λίγο οικονομία. Ναι. Ψωνίζουμε όσο αντέχει η τσέπη. Όχι λιγότερα, όσο αντέχει. Πιο πολύ όσπρια τρώμε. Δεν έχει δουλειά σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έχουν ακριβήνει τα πάντα. Δεν υπάρχει δουλειά καθόλου, πουθενά. Είναι δύσκολα δηλαδή και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό. Και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό, για όλους έτσι όπως έχουμε γίνει. Έχουν ακριβήνει όλα. Ποιος τα ακούει, κανένας δεν ακούει, δεν υδρώνει κανένας αυτή του. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Και θα πάνε πολύ πιο χειρότερα. Το πρόβλημα ειδικά για τη χώρα μας θα το δούμε τους επόμενους μήνες. Γιατί και τουρισμός φέτος τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί εκεί θα στηριζόταν όλο το βάρος. Λοιπόν, η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Τα βλέπετε και εσείς μόνοι σας, δεν χρειάζεται. Αγορά, λαϊκή αγορά. Και βλέπετε ότι έλειγε από μια τσατούλα ο καθένας και πάλι. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση και εσείς ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάνετε ρεπορτάζ. Πώς είναι δυνατόν οι υπόλοιπες χώρες έχουν μειώσει, για τα καύσιμα μιλάμε τώρα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Πορτογαλία, η Κύπρος, το συζητάμε, έχει 1,5 ευρώ εδώ και καιρό τώρα. Εδώ τι κάνουμε δηλαδή? Δίνει, λέει, με ένα κουπόνι 10 λεπτά το λίτρο. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Ρεύμα πετρέλαιο, ξέρεις, φορολογία. Το πετρέλαιο 30% πρέπει να πληρώνουμε εμείς και το άλλο το τσεπώνει ο Μητσοτάκης, άντε με τα συνάφια του. Ποια ακρίβεια? Οι απατιώνες δεν έχουν τις ξαμινές γεμάτες σαν στην Λευσίνα και γίνονται αυτό το οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Πάρ' το χαμπάρ, μας δουλεύουν όλοι να κοιτάξει η κυβέρνηση που πάνε τα μαύρα πετρέλαια που τα πουλάνε τώρα για χρυσάφι. Λοιπόν, καταλάβατε? Αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, μας πήρε ο διάβολος.